καθημερινά προχωρούμε σε παρεμβάσεις για να κάνουμε καλύτερη και ευκολότερη τη ζωή όλων, και των πολιτών και των τουριστών. Από εκεί και πέρα τρέχουν πάρα πολλά θέματα, τα ξέρετε. Έχουμε παρεμβάσεις στο στυλ, ποιες παρεμβάσεις εν πάση περιπτώσει έχετε προχωρήσει? Περιμένουμε την έκδοση Kia για να γίνει και η παραχώρηση και τυπικά προς την πυροσβεστική υπηρεσία λιμένους και να έρθει και το πυροσβεστικό πλοιάριο. Είναι θέμα ημερών πλέον να ξεκινήσουν και εργασίες στο Απόστολος Παύλος για την κατασκευή των πλωτών εγκαταστάσεων. Τα έργα πάνε πολύ καλά, όλα τα μεγάλα έργα, και στο Απόστολος Παύλος αλλά και στο Φίλιππος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα επίσης το έργο της αξιοποίησης των παλιών αποθηκών προχωράει με αργά βέβαια βήματα, γιατί έτσι πρέπει να αναλογιστούμε λίγο και σε τι εποχές ζούμε και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα όσον αφορά και χρηματοδοτήσεις από τράπεζες. Καταλαβαίνετε ότι πήγανε πίσω κάποια πράγματα, αλλά το επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα αρχίσει και η κατασκευή του έργου εκεί στις πρώην αποθήκες, στις παλιές αποθήκες. Από εκεί και πέρα κάνουμε διάφορες παρεμβάσεις και καλοπισμού και παρεμβάσεις οι οποίες διευκόλυνσης είναι αναγκαίες. Στηρίξαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε από τον ΝΟΚ. Έχουμε τώρα, τελειώνουμε και το επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού, στο οποίο αποτυπώνεται και η στόχευση του οργανισμού για το επενδυτικό της έργο μέχρι το 2018. Πάρα πολύ σημαντικό, σωστά σχεδιασμένο και βασικά υλοποιήσιμο. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Έτσι, έργα πάρα πολλά. Η αφετηρία των αστικών και έχει μεταφερθεί μέσα στο Τελωνείο. Εκεί είδαμε κάποιες διαγραμμές όσον αφορά για θέσεις στάθμευσης δικύκλων για τις νυχτερινές κυκλοφορίες. Ναι, όχι, υπήρχε, όπως γνωρίζετε, και στην Ερυθρού Σταυρού υπήρχε η στάση των αστικών. Δεν είναι στάθμευση ούτε αφετηρία, είναι στάση. Την πήγαμε παραδίπλα μετά τη στροφή και σε εκείνον τον χώρο, τον οποίο τον επεκτείναμε και λίγο, δημιουργήσαμε ένα χώρο στάθμευσης δικύκλων, όπως αναφέρεται και στην κλωφοριακή μελέτη, έτσι για να δώσουμε χώρο στα μηχανάκια και να μην είναι επάνω στα πεζοδρόμια. Ειδικά έτσι, τις νυχτερινές ώρες που έχει παρατηρηθεί αυξημένη, έτσι. Όλες τις ώρες βλέπω, και μετά τις έτσι, παρεμβάσεις και του Λιμεναρχείου, βλέπω ότι οι πολίτες αξιοποιούν αυτό το χώρο και βάζουν εκεί τα δίκυκλά τους. Προχωράμε, τις επόμενες μέρες θα κάνουμε ακόμα ένα τέτοιο χώρο εκεί ανάμεσα στην οδό Αβέροφ και την Ερυθρού Σταυρού, πάλι χώρο για δίκυκλα, και ο σκοπός μας είναι το χρόνο την άνοιξη, μετά από διαγωνισμό, να γίνει ένα έργο ανάπλασης όλης της χερσαίας ζώνης όσον αφορά κυρίως διαβάσεις, οδεύσεις αναπήρων, κράσπεδα, πεζοδρόμια, θέματα τα οποία έτσι είναι πάρα πολύ βασικά για την ομαλή λειτουργία και του λιμανιού, αλλά και τη διευκόλυνση της ζωής του πολίτη.